Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι πρώην Πρωθυπουργοί, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, εκλεκτοί εκπρόσωποι του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, εκλεκτοί εκπρόσωποι των παραγωγικών ομάδων, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, καλώς ήρθατε στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην έκθεση που σηματοδοτεί το πέρασμα της πατρίδας μας σε νέα και δυναμική τροχιά ανάπτυξης. Η οικονομία μας παραπέμπει ήδη σε εικόνα συμπιασμένου ελαττηρίου που απελευθερώνεται και εκτινάσεται. Και την απελευθέρωση αυτή, την απελευθέρωση από τα δεσμά της πανδημίας, οφείλουμε όχι μόνο να την κρατήσουμε, αλλά και να την διευρύνουμε. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό συμβάλλοντας όλοι, κόμματα, τοπική αυτοδιοίκηση, εκκλησία και συλλογικοί φορείς, στην άμεση διεύρυνση του εμβολιασμού. Έχουμε το όπλο που χρειάζεται και οφείλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Η οικονομία δεν μπορεί να ξανακλείσει και η κοινωνία ζητά να μείνει ανοιχτή. Η άρνηση στον εμβολιασμό δεν είναι ούτε μαγκιά ούτε αντίσταση. Είναι υποταγή στο μοιραίο. Αντιμετωπίσαμε στους 18 μήνες που πέρασαν δύσκολες καταστάσεις. Συνεχίσαμε όμως, παρά τις εξωγενείς προκλήσεις, τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες δεσμευτήκαμε. Πετύχαμε έγκαιρα την επανεκκίνηση της οικονομίας και είμαστε τώρα στη φάση της επιτάχυνσης. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς. Το διαπιστώνουν οι πολίτες και το πιστοποιούν οι οικονομικοί δείκτες. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 16,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Η αύξηση της απασχόλησης κατά το ίδιο τρίμηνο με ρυθμό τετραπλάσιο του μέσου όρου στην Ευρωζώνη. Το γεγονός ότι είχαμε τον Ιούνιο 71.000 περισσότερους εργαζομένους από το 2019, αλλά και 40.000 περισσότερες επιχειρήσεις. Η μείωση των κόκκινων δανείων κατά 46 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ανωδική τροχιά του οικονομικού κλίματος, των επενδύσεων, των εξαγωγών, της μεταποίησης, των τουριστικών αφήξεων. Βάλαμε μπροστά τις μηχανές της ανάπτυξης και είμαστε ήδη σε δρόμο που μας πάει πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο μπροστά. Σύμμαχοί μας στην πορεία αυτή είναι η άλλη δύναμη που συμπυκνώνεται στη λέξη εμπιστοσύνη και απεικονίζεται στα ιστορικά χαμηλά επιτόκια με τα οποία δανείζεται το δημόσιο, στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΑΣΑ να αναθεωρήσουν προς τα επάνω τις εκτιμήσεις τους για την ανάπτυξη στη χώρα μας, στις πρόσφατες προσφορές για τις αποκρατικοποιήσεις του ΔΕΔΙΕ και της ΔΕΠΑ υποδομών, στη χθεσινή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Είναι οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν, οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, το άλμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας που ορθωνόταν στο δρόμο για νέες επενδύσεις. Σύμμαχοί μας είναι οι πολιτικές που ανέπτυξε η κυβέρνηση και τα μέτρα 40 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων που κράτησαν όρθιο τόσο τον παραγωγικό ιστό όσο και τον κόσμο της εργασίας στη διάρκεια της πανδημίας. Είναι οι κοινοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης που ξεπερνούν τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 6 με 7 χρόνια. Είναι οι πολιτικές που δρομολόγησε η κυβέρνηση και οι πόροι που διασφαλίζει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την μετάβαση στην πράσινη οικονομία, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την τόνωση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής με το σχέδιο Ελλάδα 2.0 που κερδίζει τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίες και κύριοι, στην πορεία αυτή σημαντικό βήμα αποτελεί η τοποθέτηση, η επανατοποθέτηση της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Θράκης στο χάρτη του μέλλοντος που είναι ήδη μπροστά μας. Είναι η απόφαση του Πρωθυπουργού για την αξιοποίηση της μοναδικής γεωπολιτικής θέσης και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης και της περιοχής μας, της Μακεδονίας και της Θράκης, προκειμένου να κατακτήσουν το ρόλο που τις ανέθεσαν σαν δίδυμες αδελφές η ιστορία και η γεωγραφία. Τον ρόλο που δικαιούνται και μπορούν να διαδραματίσουν. Ρόλο εθνικής και αναπτυξιακής σημασίας. Ξεκινήσαμε και δεν σταματάμε πια για να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη εκθεσιακό και συνεδριακό πόλο, διεθνή διαμετακομιστικό σταθμό, κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, κόμβο διαπεριφερειακής και διεθνούς συνεργασίας, μια έξυπνη πόλη ανοιχτή στην ευρύτερη γειτονιά της, μέσα και έξω από τη χώρα. Ξεκινήσαμε και δεν σταματάμε πια τα έργα, τις δράσεις, τις πολιτικές που απαιτούνται για να ανατάξουμε τη Μακεδονία και τη Θράκη στο χάρτη της ευρύτερης γειτονιάς μας. Με αυτόν τον στόχο, που είναι ταυτόχρονα εθνικός και προοδευτικός, οικονομικός και κοινωνικός, προωθούμε μια σειρά έργων υποδομών στην πόλη, αλλά και ευρύτερα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Αναβαθμίσεις στις κερσαίες πύλες εισόδου, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τους οδικούς άξονες, τοπικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του τουρισμού και της αγροτικής ανάπτυξης, ανάδειξη μνημείων της ιστορίας και του πολιτισμού μας,
δρομολόγηση του βόρειου τμήματος του Ε65, απολιμνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας, ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ και δημιουργία τεχνολογικού πάρκου, κατασκευή του μετρό και του flyover, επέκταση του προεστιακού προς τα δυτικά, σύνδεση του λιμανιού με την Εγνατία και την Παθέ, ενοποίηση του θαλάσσιου παραλιακού μετόπου, πάρκο πολιτισμού και αναψυχής στο πρώην στρατόπεδο Παύλος Μελάς, μουσείο ολοκαυτώματος. Ό,τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα αυτό γίνεται. Ό,τι είπαμε το κάνουμε. Το νερό μπήκε στο αυλάκι και δεν γυρίζει πίσω. Η Θεσσαλονίκη έγινε ήδη πόλος επενδύσεων. Η παρουσία διεθνών οικονομικών κολοσσών, όπως η Cisco, η Pfizer, Microsoft, Amazon, Deloitte, αποτελεί γεγονός που συνιστά φωνή και δράση από το μέλλον. Και αυτό, βέβαια, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Γνωρίζουμε τις πρωτοβουλίες, την προσπάθεια που αναπτύξατε, την ενθάρρυνση που τους παρήχατε, κύριε Πρωθυπουργέ, και σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ.